μουσική είναι ένα μικρόβιο το οποίο το πήρα προφανώς από τους γονείς μου. Η πρώτη φορά που μου λένε ότι τραγούδησα, όχι ότι θυμάμαι γιατί προφανώς πολλά χρόνια πριν, ήταν νομίζω 3 χρονών πρέπει να ήμουν, κάπου εκεί. Πιθανότατα θα ήταν κάτι από Beatles σίγουρα, γιατί έτσι με νανούριζαν. Ο πατέρας μου τα έβαζε αυτά τα κομμάτια από πολύ μικρή ηλικιά μου, έβαλε σε καλό δρόμο. Δεν το κράτησα επειδή θεωρώ πως άλλο είμαι εγώ και άλλο είναι ο πατέρας μου και κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Ήθελα από μικρός να κάνω κάτι δικό μου, να περάσω ένα δικό μου μήνυμα, να κάνω το δικό μου έργο. Και αυτό το έργο, άμα είχα κρατήσει το επίθετο αυτό, δεν θα μπορούσα να το κάνω ως εγώ. Θα με χαρακτήριζαν πάντα ως ο γιος του Χρήστου Δάντη. And she left me with a broken heart. Έχεις φύγει αρκετά μικρός σε ηλικία από την Ελλάδα. Έχεις ζήσει στην Αμερική. Ήταν ωραία χρόνια αυτά τα οποία πέρασες εκεί. Πήγα σε μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία στην Αμερική, γιατί είχα εδώ πέρα τους φίλους μου, ήμουν 8-9 χρονών τέλος πάντων. Είναι μια πολύ δύσκολη αλλαγή για ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, αλλά με βοήθησε και με άλλαξε πάρα πολύ. Και με αυτήν την αλλαγή πιστεύω πως ορίμασα πιο γρήγορα. Επειδή ήταν ένα πολιτισμικό σοκ, τώρα πήγα από εδώ στο Οχάιο. Πήγα σε ένα μέρος της Αμερικής το οποίο είναι καθαρά Αμερική. Δεν είναι όπως στη Νέα Υόρκη που θα περπατήσεις το δρόμο και θα δεις 50 εθνικότητες. Άρα δέχτηκες bullying εκεί. Μπορώ να πω πως ναι, πως είχα περάσει κάποια αρκετά δύσκολα, κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές. Το αντιμετώπισα μόνος μου, γενικά δεν μιλούσα πολύ από μικρός, κράταγα τα συναισθήματά μου, δεν τα φανέρωνα ποτέ. Να μιλήσουμε για το τατουάζ και τη συμμετοχή σου. Έχεις καταλάβει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη ζωή σου σε αυτό το μοναδικό σύριαλ? Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στις ικανότητές μου και είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτή τη συμμετοχή. Σε κάποια περίοδο τέλος πάντων που έψαχναν νέους ηθοποιούς για τη φετινή σεζόν στο τατουάζ, μου έρχεται ένα μήνυμα από τον Ανδρέα τον Γεωργίου, γνωριζόμαστε. Με ρωτάει άμα θα με ενδιαφέρει η υποκριτική και έτσι έκλεισε και η συμμετοχή. Φαντάζομαι ότι δεν το σκέφτηκες και πολύ, είπες κατευθείαν ναι. Το σκέφτηκα λίγο γιατί δεν ήξερα πώς θα είμαι εγώ. Καλησπέρα, ο Σωκράτης Καράς. Μάλιστα. Αστυνόμος Τατιάνα Δαμιανού, είπε αστυνόμος Αθηνά Λιμπέρη. Καθίστε. Τι ακριβώς τρέχει? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Λοιπόν, η μητέρα σου, η Μαργαρίτα Καρά, αγνοείται από την 1η-1η του 2000 και... Όπα, συγγνώμη, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί της. Με εγκατέλειψε όταν ήμουν 2 χρονών. Όπα, μη βιάζεσαι. Ίσως δεν σε εγκατέλειψε. Το κλίμα από την πρώτη μέρα ήταν φοβερό. Όλη η ομάδα είναι απίστευτα παιδιά. Με δέχτηκαν με τεράστια καλοσύνη και δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Ήμουνα βέβαια πάρα πολύ αγχωμένος και τότε. Στο πρώτο γύρισμα ειδικά πήγα πολύ μαζεμένος. Μαθαίνεις εύκολα τα λόγια? Αρκετά, ναι. Αρκετά, αν και πάντα δυσκολευόμουν να μάθω στίχους και πίστευα ότι αυτό θα με επηρεάσει στα γυρίσματα. Ξεχνάω πολλές φορές πολλά πράγματα, αλλά σχετικά γρήγορα. Πώς θα σε δούμε μέσα στο τατουά, σε τι ρόλο? Ο Σωκράτης Καράς, ο χαρακτήρας μου. Ουσιαστικά έρχομαι για να δω τι έγινε στη μάνα μου. Τατουάζ τα δικά σου, αυτά που έχεις στο σώμα σου, τι σημαίνουν για σένα και πόσα έχεις? Πρέπει να έχω κοντά στα 8, δεν έχω παραπάνω. Κάποια έχουν ένα meaning και άλλα είναι απλά σχέδια τα οποία μου άρεσαν και ήθελα να τα κάνω. Αυτό που έχει την πιο έτσι μεγάλη σημασία για σένα, ποιο είναι? Είναι το μάτι που έχω στο αριστερό μου το χέρι, εννοείται. Το οποίο το έχω αφιερώσει σε έναν πάρα πολύ καλό μου παιδικό φίλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από κάποια χρόνια, τον Πέτρο. Και ήθελα να τιμήσω τις στιγμές που ζήσαμε μαζί και όλα αυτά που περάσαμε μέσω αυτού του τατουάζ. Είμαι
μαμά σου είναι μία από τις πιο όμορφες και σεξι γυναίκες τραγουδίστρες. Εσύ πώς νιώθεις που μπορείς να μπεις στο ίντερνετ, να γκουγκλάρεις το όνομά της και να δεις φωτογραφίες της από παλιά? Μ' αρέσει, ναι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Γιατί και η μητέρα μου, κατά τη γνώμη μου, άξιζε και πολλά παραπάνω κιόλας στην καριέρα της, τα οποία θα μπορούσε να τα καταφέρει και θα μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα έξω. Είσαι από τα παιδιά που σε έχει επηρεάσει ο χωρισμός των γονιών σου, ή είσαι από τα άλλα παιδιά που θέλεις απλά να τους βλέπεις ευτυχισμένους? Το δεύτερο που είπες, γιατί χώρισαν και σε μια ηλικία από την οποία δεν θυμάμαι και τίποτα. 3 χρονών ήμουνα. Δεν με ενοχλούσε ποτέ, επειδή έχουν πολύ καλές σχέσεις. Εμένα μόνο αυτό με νοιάζει, και να είμαι καλά και με τους δύο. Με τα αδερφάκια σου ποια είναι η σχέση σου? Μου είπες ότι έχεις 2 μικρότερα αδερφάκια. Σου κάνουν τη ζωή δύσκολη? Καθόλου, τα λατρεύω και τα δύο. Με την αδερφή μου έχω μια τεράστια τρέλα, της έχω τεράστια δυναμία, όπως και με τον αδερφό μου. Είναι από έναν γάμο του πατέρα μου. Είναι έρωτες και οι δύο. Εσένα ο έρωτάς σου ποιος είναι? Μου είπες ότι είσαι σε σχέση, ότι έχεις μια κοπέλα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι πολύ ερωτευμένος, γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, ό,τι καταλάβετε.